Στο έλεος του καύσωνα παραμένει η χώρα με την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε να χαρακτηρίζεται ως η πιο δύσκολη του φετινού καλοκαιριού. Ο καύσωνας που ουσιαστικά πλήττει τη χώρα από την περασμένη Τετάρτη εισέρχεται πλέον στο στάδιο της κορύφωσης. Για ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια καύσωνα των τελευταίων τουλάχιστον 40 ετών, κάνει μάλιστα λόγο σε ανάρτησή της στο Twitter η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ σημειώνει ότι είχε προβλέψει έγκαιρα το φαινόμενο και το είχε χαρακτηρίσει επικίνδυνο. Μία από τις πιο καυτές ημέρες του καλοκαιριού είναι η σημερινή, με τις θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και στην περιοχή μας να πλησιάζουν τους 44 με 45 βαθμούς Κελσίου. Για σχεδόν πρωτόγνωρες καταστάσεις στην περιοχή μας έκανε λόγο ο καθηγητής μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άρης Μπαρτζόκας, κυρίως λόγω της παρατεταμένης διάρκειας των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, έως και την Πέμπτη αναμένονται θερμοκρασίες έως 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Παρασκευή η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 35 βαθμούς. Πραγματικά ζούμε καταστάσεις σχεδόν πρωτόγνωρες, να μην πω πρωτόγνωρες, σχεδόν πρωτόγνωρες. Έχουμε δύο παρατεταμένους καύσωνες αρχές Ιουλίου και τέλος Ιουλίου αρχές Αυγούστου. Μπορώ να σας πω ότι η μέγιστη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στην πόλη των Ιωαννίνων είναι 43 βαθμοί. Και δεν θα φτάσουμε 43 βαθμούς. Αλλά άλλο να φτάσει μια μέρα στους 43 και άλλο να έχεις 10 μέρες 40. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Και την ελαχίστη θερμοκρασία πάνω από το 20. Δεν δροσίζονται λίγο τα σπίτια μας. Τώρα, οι προβλέψεις λένε ότι σήμερα, Δευτέρα, πάλι στους 40 βαθμούς θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη των Ιωαννίνων. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι λίγο χαμηλότερα, αλλά λίγο χαμηλότερα. Το 38,5 και το 39 δεν έχουν μεγάλη διαφορά από το 40. Με τα μέχρι στιγμή στοιχεία βλέπουμε ότι την Παρασκευή θα έχουμε κάποια ανάπτυξη νεφώσεων και κάποια πτώση της θερμοκρασίας, της μεγίστης, να μην φτάσουμε πάνω από 35. Είναι οι σημερινές εκτιμήσεις αυτές. Το δυσάρεστο είναι ότι βροχές δεν αναμένονται. Τα υψηλά επίπεδα εργασίας, υψηλότερα αυτά των προηγούμενων ημερών που ήταν μόλις το 10%, ποσοστό πολύ μικρό για τα δεδομένα των Ιωαννίνων, εντείνουν ακόμη περισσότερο το αίσθημα της δυσφορίας των πολιτών. Κοιτάξτε, η αίσθηση του ψύχους ή της θερμότητος έχει να κάνει πολλές φορές και με την υγρασία. Πριν από 4-5 μέρες, όταν πρώτο ξεπεράσαμε τους 40, η αίσθηση της δυσφορίας δεν ήταν μεγάλη, και τούτο διότι επικρατούσε ισχυρός καταβατικός άνεμος από την Πίνδο. Ξηρός, είχαμε το εντυπωσιακό φαινόμενο να πέσει η σχετική υγρασία στο 10% και η απόλυτη υγρασία ήταν πολύ χαμηλά, και γι' αυτό ήταν ανεκτά τα πράγματα. Μετά γύρισε λίγο σε δυτικό, ο δυτικός φέρνει υγρασία και αισθανόμαστε δυσφορία. Κλειστοί για όσο διαρκέσει ο καύσωνας θα παραμένουν οι αθλητικοί χώροι της Λιμνοπούλας και του Πανεπιρωτικού Σταδίου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Πανεπιρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων. Η Επιτροπή Διοίκησης στην ανακοίνωσή της επικαλείται οδηγίες της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.